Σήμερα φιλοξενούμε τον εξαιρετικό κύριο καθηγητή και διδάκτορα γεωπολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, που δεν είναι μόνο στη Σχολή Ευελπίδων, είναι και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας που διδάσκει γεωπολιτική, διότι εν μέσω πανδημίας κορονοϊού έχουμε και τα τεκτονικά μάλε βράσες. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Γρίβας είναι ίσως ένας τρίτος δρόμος στις σκέψεις που ακούμε κατά καιρούς από τη συχνότητα. Επιμένει, θα έλεγε κανείς, με μια ευλαβική αιμονή στην ανάγκη χάραξης αυτόνομης εθνικής στρατηγικής. Όταν τον ακούν οι άλλοι λένε, καλά ρε παιδί μου τώρα η Ελλάδα, τι ονειρεύεται, τι λέει. Έλα σου όμως που έρχονται οι εξελίξεις, γιατί οι συμμαχίες είναι καλό να υπάρχουν, αλλά να λαμβάνεις υπόψη σου ότι η γεωπολιτική δεν είναι σταθερά. Έχει σταθερές, αλλά δεν είναι σταθερά. Αλλάζει διαρκώς το τοπίο. Αν δεν ξέρεις που θες να πας και πώς να προσαρμοστείς, είναι προφανές ότι ό,τι συμμαχίες και να κάνεις, στο τέλος θα τις κοιτάς. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Πώς βλέπετε όλα αυτά και στα Βαλκάνια, ας πάμε στη μεγάλη εικόνα, και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, διότι εντάξει, έχουμε καταλάβει μία αποδυνάμωση του Ερντογάν, λες και το θέμα είναι ο Ερντογάν και όχι η αναθεωρητική Τουρκία, αλλά πώς τα βλέπετε όλα αυτά καταρχάς? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπατε, ότι είμαστε σε μία πολύ ρευστή μεταβατική περίοδο. Είναι τεράστιο λάθος η απόλυτη ταύτιση με λογικές του τύπου «είμαι φίλος με αυτόν, δεν μιλάω με τον άλλον, κάνω αυτό και δεν κάνω το άλλο». Αυτός ο διαλυσμός, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μανιχαϊστικό σύστημα στην γεωπολιτική σκέψη είναι έτσι κι αλλιώς λάθος, γιατί πάντοτε υπάρχουν ιδιόρυθμα μείγματα συνεργειών και ανταγωνισμών μεταξύ των δρόντων ενός συστήματος ή ενός πολυσυστήματος όπως είναι η Ευρασία. Αλλά στη σημερινή εποχή είναι ακόμη πιο έντονο. Οι συμμαχίες είναι σημαντικές φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι να λειτουργείς εσύ ως ένας αυτόφωτος και αυτόνομος γεωπολιτικός δρόν, οπότε να αποκτούν και υπόσταση οι συμμαχίες, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Για τον Ερντογάν είναι γεγονός ότι ο Ερντογάν ενδέχεται, γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ σκληρό καρύδι, πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόσο πολιτικά όσο και φυσικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακριβώς γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να είμαστε στο τέλος της εποχής Ερντογάν, οι μεγάλοι δρόντες στον πλανήτη, τα μεγάλα μαγαζιά, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, με προεξάρχουσες Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να οδηγηθούν σε ολοκληρωτική ρήξη όπως ευελπιστούν εδώ και χρόνια κάποιοι, ας πούμε, που έχουν αντικαταστήσει μυθολογικές αναγνώσεις του τύπου ξανθού γένους με κάποιο ή μη ξανθό γένος από τη Δύση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκρουστούν ολοκληρωτικά με την Τουρκία. Θα είναι σε μια λογική Πόντιου Πιλάτου, για να μην μπούμε σε μια άτυπα φιλοτουρκική πολιτική, έτσι ώστε να έχουν το δικαίωμα να συνομιλήσουν από προνομιακή θέση με τη διάδοχη κατάσταση, η οποία ευελπιστούν ότι θα είναι πολύ πιο φιλική για αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, εσείς, και αφού πιαστήκαμε από την Τουρκία, θα κλείσουμε με Βαλκάνια. Το λέτε συχνά πυκνά ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι και οι εκφράσεις «νέα πρόκληση της Τουρκίας», «άλλη πρόκληση», «αυξάνει», είναι βερμπαλισμοί. Αυτό είχατε πει στο παρελθόν. Διότι η Τουρκία δεν είναι σε νέα πρόκληση. Έχει μια στρατηγική, έχετε πει, αναθεωρητική ευρύτερα στην περιοχή. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα βεβαίως είναι εγκύτερα σε αυτή την αναθεωρητική στρατηγική της. Είναι έτσι? Ναι, η άποψή μου είναι ότι η Τουρκία δεν κάνει προκλήσεις απλώς. Ασκεί εναντίον της Ελλάδος ένα είδος μοναδικό, θα λέγαμε, στη σύγχρονη ιστορία, άτυπου, υβριδικού, που είναι και όρος της μόδας, πλην όμως ολοκληρωτικού πολέμου. Προσπαθεί δηλαδή δια των διαρκών πιέσεων και αυτής της λογικής της αλαμοποίησης να μετατρέψει την Ελλάδα σε δορυφόρο της και να εξαφανίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, γιατί αυτό κάνει. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, προσπαθεί να μας βγάλει εκτός του πλαισίου
του διεθνούς δικαίου, άρα να μας μετατρέψει σε κάτι όχι ακριβώς χώρα, γιατί όλες οι χώρες λειτουργούν μέσα στο γενικό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Άλλο να έχεις τώρα κάποια διαφορά και να περιμένεις τώρα να βρεις την ερμηνεία της ερμηνείας κάποιου άρθρου και να έχεις κάποιες αναγνώσεις διαφορετικές από τον αντίπαλο. Η Τουρκία όμως δεν έχει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία προσπαθεί να πείσει την Ελλάδα και την διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει στο Αιγαίο. Δεν έχει ΑΟΣ, δεν υπάρχει υφαλοκρηπίδα ελληνική, καμία. Τα νησιά δεν έχουν. Δεν μπορούν να έχουν 12 ναυτικά μίλια. Που αυτό σημαίνει ότι μας τοποθετεί σε μια ειδική θέση στον πλανήτη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. Άρα ουσιαστικά προσπαθεί να μας εξαφανίσει από τον χάρτη. Είναι μια στρατηγικού τύπου, είναι υβριδικός πόλεμος μεν, υπερκείμενος όμως του κανονικού εντός εισαγωγικών πολέμου. Έχει στρατηγικές βλέψεις, άρα δεχόμαστε μια ολοκληρωτική επίθεση. Τους τελευταίους μήνες η ελληνική εξωτερική πολιτική δείχνει να κάνει μια σειρά από ενέργειες πολύ σοβαρές και στο χώρο στον ευρύτερο χώρο που λειτουργούμε, με συνεργασίες, με συμμαχίες, εξοπλιστικά προγράμματα γίνονται και, πάση περιπτώσει, αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι πρώτον δεχόμαστε ολοκληρωτική επίθεση από την Τουρκία, άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι, και δεύτερον ότι είμαστε σε ένα εξαιρετικά ρευστό κόσμο και σε ένα ρευστό διεθνές σύστημα που δεν είμαστε σίγουροι και για το τι ακριβώς θέλουν οι πιο ισχυροί παίχτες. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και στα Βαλκάνια, παρεμπιπτόντως το ζούμε σήμερα στα Σκόπια. Θα έρθουμε σε αυτό. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, ανεξαρτήτως των μεγάλων παικτών, στην Τουρκία, αν υποθέσομαι ότι ο Ερντογάν για τον X λόγο φεύγει από το προσκήνιο, το πολιτικό. Ναι. Λύσαμε το πρόβλημά μας με έναν ηπιότερο, έναν Ιμάμογλου, είναι έτσι, ή συνολικά στρατηγικά η ατζέντα της τουρκικής πολιτικής σκηνής δεν μεταβάλλεται? Νομίζω ότι η Τουρκία ως γεωπολιτικός παίχτης έχει πάρει την πορεία της, πλέον είναι μέσα στο DNA της κατά κάποιο τρόπο. Θέλει να γίνει αυτοκρατορία, δηλωμένα θέλει να εξελιχθεί στη νούμερο 5 χώρα του πλανήτη, όπου είναι μια τρομακτική φιλοδοξία. Αυτή βέβαια η φιλοδοξία σε μεγάλο βαθμό έχει ως κινητήρια δύναμη τις τεράστιες αντιφάσεις, τα δομικά προβλήματα και τις ανασφάλειες της Τουρκίας, και αυτό την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη. Άρα ο οποιοσδήποτε και να έρθει, το αγαπημένο μου παράδειγμα που το λέω πάντοτε, είναι ότι ακόμη και αν ταξιδεύαμε στο χρόνο και πηγαίναμε στα Μάταλα εκεί στην Κρήτη και παίρναμε μια ειρηνίστρια χίπισσα και την μεταφέραμε, τη βάζαμε στην εξουσία στην Τουρκία, σε 6 μήνες το πολύ από το Peace Brother και αυτή θα έλεγε η γαλάζια πατρίδα και θα σας φάμε ζωντανούς και η Τουρκία είναι κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή και εσείς δεν υπάρχετε. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ηγετών και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το... Είναι φοβερό, δηλαδή, κυριολεκτικά ήμουν ανιός και γέρασα και περιμένουμε κάθε φορά να βγει κάποιος άλλος που θα είναι καλύτερος. Και ο Ερντογάν, άλλωστε, όταν βγήκε, ήταν η μεγάλη ελπίδα ότι θα φέρει την ειρήνη και την σταθερότητα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις κτλ. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κατά την άποψή μου, να περιμένουμε δηλαδή να ταυτιζόμαστε με τα πρόσωπα. Δείχνει δηλαδή μια προνηπιακή κατάσταση στην ελληνική διπλωματία. Ευτυχώς, λέω, επαναλαμβάνω, ευτυχώς, τον τελευταίο καιρό δείχνουμε με άλματα να κινούμαστε προς μια οριμότητα στη γεωπολιτική, έτσι, στρατηγική της Ελλάδας. Μιας και το θίγετε, είναι σε υπαρκτή βάση στην ολότητά του ή είναι μια αντίφαση να κάνουμε άλματα, όπως λέτε, στη γεωπολιτική αντίληψη από τη μια, αλλά στη συζήτηση στο εσωτερικό και όχι μόνο να έχουμε μείνει στη λογική του κατευνασμού? Δυστυχώς αυτό ισχύει. Ενώ από τη μία βλέπουμε για πρώτη φορά να γίνονται πράγματα που μας οδηγούν σε μια πρωταγωνιστική πολιτική στην ευρύτερη γειτονιά μας, με τα μεγάλα ανοίγματα και συνεργασίες που γίνονται με τις αραβικές χώρες, ακόμη και με την Ινδία, που όταν το λέγαμε πριν από 1-1,5 χρόνο κάποιοι εξημών δεχόμασταν χλεβασμούς, τώρα πλέον αποτελεί κομμάτι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, συνεργασίες με τη Γαλλία και όλα τα συναφή. Ενώ τέτοια πράγματα γίνονται και χτίζεται μια πολιτική και αποτροπής προς την Τουρκία, από την άλλη όντως ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας επιμένει σε μια λογική όχι απλώς κατευνασμού, μια λογική αυτοχειριασμού, μια λογική αυτοεξάλληψης, του τύπου να πάμε να τα συζητήσουμε όλα,
Δηλαδή τι να συζητήσουμε, όταν η Τουρκία λέει ότι εσύ δεν υπάρχεις, εσύ θα πας να συζητήσεις για το αν θα υπάρχεις, από μόνο του αυτό είναι μια τραγική υποχώρηση. Δεν είναι, όχι τραγική υποχώρηση, είναι αυτό που είπα, αυτοχειριασμός, δεν είναι καν, κατευνασμός. Οπότε όντως, ναι, συνεχίζει, η Ελλάδα βρίσκεται μέσα, ανάμεσα σε αυτή τη διελκυνιστίδα μεταξύ, εγώ δεν θα πω πατριωτικών και μη πατριωτικών δυνάμεων, θα έλεγα μεταξύ των λογικών δυνάμεων που αναγνωρίζουν την πραγματικότητα και αυτό που νομίζουν ότι ο Γάιδαρος πετάει και προωθούν μια πολιτική αυτοεξάλληψη της χώρας για χύψη λόγους. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Είναι ιδεολειπτική, είναι κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Κύριε Γρυβά, είπατε εισαγωγικά ότι προφανώς και είναι θεμητές οι συνεργασίες, αλλά και οι συμμαχίες, θα πρέπει να έχεις μια σαφή κατεύθυνση αυτόνομης κίνησης και γρήγορης ευελιξίας προσαρμογής στα περιβάλλοντα. Με ρωτά εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό πάντα κύριο Γρυβά. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, τι ευελιξία σου παρέχει η τόσο μεγάλη διευκόλυνση στον αμερικανικό παράγοντα και δει στην Αλεξανδρούπολη, άρα εγκύτερα σε αυτό που η Ρωσία θεωρεί του Πούτιν ως ζωτικά συμφέροντα? Τον έχω ακούσει, λέει, στο παρελθόν να λέει ότι ούτε ξανθό γένος ούτε αγγλοσαξονικό πρόκειται να μας σώσει. Αλλά μήπως εμείς γέρνουμε την πλάστιγκα? Κοιτάξτε, εδώ όντως αυτή η συμφωνία και εμένα με βρίσκει, δεν θέλω να πω κάτι βαρύ, θα έλεγα είμαι άκρος σκεπτικιστής, γιατί είναι μια λογική ότι παραχωρήσαμε, κάναμε τεράστιες παραχωρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες αντί να τις πουλήσουμε πανάκριβα, ουσιαστικά μας τις πούλησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη λογική ότι όσο πιο πολλές δυνάμεις είναι εδώ αμερικανικές, τόσο υποτίθεται θα έχουμε προστασία από την, από την Τουρκία, που εμένα μου φαίνονται μαγικές αναγνώσεις πραγματικότητος. Όντως υπάρχει αυτό και είπα και πριν ότι κυριαρχεί μια αντίληψη στην Ελλάδα ότι είμαστε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται να μας σώσουν. Πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν πρόκειται να συμβεί παρεπιπτόντως. Αν κάποιος διαβάσει το εξαιρετικό βιβλίο του Αλέξη του Παπαχελά που κυκλοφορεί για τα γεγονότα του 1973, του 1974, θα δει ξεκάθαρα ότι μία από τις πολύ μεγάλες παθογένειες που ίσχυαν τότε, αντί να ασχοληθούν οι τότε με την αντιμετώπιση της Τουρκίας, προσπαθούσαν να εκβιάσουν εν πάση περιπτώσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία φυσικά ποτέ δεν ήρθε και λογικά δεν μπορούσε να έρθει με βάση μια κοινική ανάγνωση των αμερικανικών συμφερόντων που εκφράζεται από τον Κίσιγκερ. Είναι δηλαδή σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, να περιμένουμε κάποια πατρική φιγούρα από τη Δύση να έρθει να μας προστατεύσει, ας πούμε, από τον κακό γείτονα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι τα άλλα στοιχεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα αντισταθμίσουν αυτή την αιμονή. Και όντως είναι γεγονός ότι βάζουμε το κεφάλι μας στον τορβά κανονικά, γιατί γινόμαστε προμετωπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, γινόμαστε η αιχμή του δόρατος της αμερικανικής πολεμικής μηχανής στην αρχή ενός νέου ψυχρού πολέμου, ο οποίος δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει και χωρίς να λαμβάνουμε τα απαιτούμενα ανταλλάγματα. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να έχουμε απόλυτη ταύτιση, να μην λέμε καλημέρα με τους Ρώσους κυριολεκτικά, αλλά να υπήρχε μια σοβαρή υποστήριξη, η οποία δεν βλέπω τουλάχιστον μέχρι στιγμής να υπάρχει, ακόμη και σε πράγματα που θα τα περιμέναμε στη στρατιωτική συνεργασία, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, να μην είμαστε πεσημιστές, ελπίζω να υπάρχουν έτσι προβλέψεις για την ελληνοαμερικανική στρατηγική συνεργασία που να μην τις βλέπουμε εμείς σήμερα και να τις δούμε σε κάποιο καιρό, εν πάση περιπτώσει. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, επειδή αναφέρθηκε στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται και μάλιστα υπερκείμενο, όπως είπε, μήπως ο κύριος Γρύβας δεν θα έπρεπε να αναφέρει το παράδειγμα της Ρουμανίας απέναντι στην Τουρκία, που προσπάθησε, αν θυμάμαι καλά, να κάνει η Τουρκία πριν 2 χρόνια το ίδιο σκηνικό με τους ψαράδες ανοιχτά της Ρουμανίας, όπου η αντίδραση της Ρουμανίας ήταν απόλυτη και μετά από 2 προειδοποιήσεις άνοιξε ακόμη και πυρ κανονικότητα? Ξέρετε, λέει, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δεν έχει πλησιάσει ξανά Τούρκος ψαράς ούτε στα 24 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ρουμανίας. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια
έτσι, η υποαντίδραση της Ελλάδος παραδοσιακά, δηλαδή εδώ και πολύ καιρό, δεκαετίες θα έλεγα. Έχουμε συνηθίσει εννοείται τις παραβάσεις, παραβιάσεις και υπερπτήσεις. Ναι, και πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονταν εκτά, γίνονται. Για παράδειγμα, εάν σου κάνει παραβίαση ένα μη επανδρωμένο αερόχημα, το καταρρύπτεις. Σε παρακαλάει δηλαδή να το καταρρύψεις. Είναι ο ιδανικός στόχος για να περάσεις και ένα μήνυμα. Δεν πας να το αναχαιτήσεις, έτσι ώστε να δαπανάς εσύ πολλαπλάσια χρήματα για την αναχέτησή του από το πόσο στοιχίζει η πτήση. Κύριε Γρυβά, λέει εδώ άλλος φίλος ο Τάκης, μέσα σε όλα αυτά λέει, πώς κρίνει ο κύριος Γρυβάς τη στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στην επιθετική ρητορική της Τουρκίας? Ναι, μεν είμαστε και δυο μέλη της ίδιας συμμαχίας, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό και το ΝΑΤΟ να προσποιείται πως δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ εκφύσεως είναι πολύ δύσκολο να πάρει θέση για μια διαμάχη μεταξύ των μελών του. Και να θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα περιβόητα κοινικά λόγια του πρώτου Γενικού Γραμματέα, του Λόρδου Ισμέη, έχει δημιουργηθεί για τρεις λόγους. Είχε δημιουργηθεί, και αυτό παραμένει σε μεγάλο βαθμό, να κρατάει τους Ρώσους έξω, τους Αμερικανούς μέσα και τους Γερμανούς κάτω. Το τελευταίο έχει σβήσει βέβαια, αλλά το ΝΑΤΟ είχε και έχει αυτό τον χαρακτήρα. Όχι μόνο δεν έχει, δεν περιμένω κάτι, αλλά αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι σε περιπτώσεις όπως ήταν η περιβόητη διένεξη του Μαρόκου με την Ισπανία το 2002 για την νησίδα Περεχίλ, όταν το Μαρόκο κατέλαβε μια ισπανική βραχονησίδα, το ΝΑΤΟ σφύριζε αδιάφορα. Και μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση, για μια χώρα εκτός ΝΑΤΟ, το Μαρόκο, και μια χώρα σημαντική μέσα στο ΝΑΤΟ και με προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ. Και τελικά οι Ισπανοί πήγανε, τα πράγματα τα πήραν πάνω τους και είπαν στο Μαρόκο ότι αν δεν φύγεις θα γίνει ολοκληρωτικός πόλεμος και θα σε αφανίσουμε. Και εκεί τελείωσε η υπόθεση. Το ΝΑΤΟ δεν έκανε απολύτως τίποτα. Όπως ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τίποτα. Μια και είπατε Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Γιάννης, κύριε Γρυβά, δεν είναι υποκριτικό σήμερα η Μέρκελ και οι υπόλοιποι να φωνάζουν για το τι γίνεται στα σύνορα Πολωνίας, Λευκορωσίας με Λουκασέγκο, και όταν τα αντίστοιχα έκανε ο Ερντογάν στον Εύρο, σφύριζαν όλοι αδιάφορα? Ναι, είναι άκρος υποκριτικό, ωστόσο όλα αυτά που συμβαίνουν είναι πολύ χρήσιμα για να αντιληφθούμε τον πραγματικό κόσμο και να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει κάποια Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που εμείς νομίζαμε πριν από κάποια χρόνια ότι θα υπήρχε και θα προστάτευε τα ελληνικά σύνορα και παρόμοιες άλλες φαντασιώσεις. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για την ελληνογαλλική συνεργασία, για τη συνεργασία, είπαμε, με τις αραβικές χώρες και όλα αυτά, είναι η πραγματική διπλωματία στον πραγματικό κόσμο. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που περνάει η Ελλάδα σήμερα, περνάει από την προνηπιακή ηλικία στην ωριμότητα απότομα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Δηλαδή μας δίνουν σκληρά χτυπήματα σε μια σειρά από συλλογικές φαντασιώσεις, σε μαγικές αναγνώσεις πραγματικότητας που επιμένουν ακόμη και σήμερα. Πάμε σας παρακαλώ τώρα αρχικώς συνολικά στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί πάντα σας αρέσει να ξεκινάτε από τη μεγάλη εικόνα. Δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει με το βόρειο γειτονά μας. Φαίνεται αυτό που έχετε πει, ότι καλές συμφωνίες, συμμαχίες, οι συμβάσεις κτλ. Αλλά ακόμη και οι μεγάλοι παίκτες στην περιοχή, όταν βλέπουν ότι τα συμφέροντα είναι κινούμενα, παίζουν με αυτά. Τι συμβαίνει? Είναι ξεπαγώνει η κατάσταση, την οποία είχαμε να τη δούμε, όχι βέβαια όπως είναι τώρα, πολύ χειρότερα, από τη διάλυση Γιουγκοσλαβίας? Κοιτάξτε, στα Βαλκάνια ειδικά είναι ένα case study, μια περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, που μπορείς να δεις αυτή την αντίφαση που υπάρχει στην πολιτική, ειδικά των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα. Η οποία ποια είναι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει το ερώτημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ένα συγκροτημένο, στιβαρό, μονολυθικό ΝΑΤΟ που να λειτουργεί ως μία ενότητα, ή αντιθέτως θέλουν να εφαρμόσουν μία πολιτική διέρη και βασίλευε, να βγάλουν στον αφρό τα ανταγωνιστικά στοιχεία στις εθνικές ταυτότητες των χωρών των Βαλκανίων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα
ένα παλίμψιστο, ένα μαλευράσι, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούν αυτές να ελέγχουν την κατάσταση. Κατ' εμέ είναι το δεύτερο. Γιατί το ΝΑΤΟ, όπως έχει πει σοφά ο πρόεδρος Μακρόν, έχει οδηγηθεί ήδη σε εγκεφαλικό θάνατο. Δεν είναι το παλιό ΝΑΤΟ που ήταν μικρό σχετικά, πιο συγκροτημένο και με χώρες με κοινή λογική και πορεία. Τώρα έχουμε ένα πληθωριστικό ΝΑΤΟ με χώρες που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, μέσα σε ένα νέο γεωστρατηγικό περιβάλλον που είναι πολύ πιο επικίνδυνο και είναι σχεδόν αδύνατον να λειτουργήσει ως ενιαία οντότητα. Σκεφτείτε δηλαδή να γίνει κάτι, να γίνει ένας πόλεμος, μια σύραξη στις βαλτικές δημοκρατίες, να επιτεθούν οι Ρώσοι, να απειλήσουν με πυρηνικό πόλεμο, να κάνουν μάλιστα, όπως λένε οι ίδιοι Αμερικανοί, να κάνουν χρήση στην αρχή της σύγκρουσης πυρηνικών όπλων σε μικρή έκταση, σε μια λογική κλιμακώνω για να αποκλιμακώσω. Παρεπτόντως, αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν είναι ένα ρεύμα της φαντασίας, είναι η φόβη των ΗΠΑ. Και να χρειαστεί τώρα να ψηφίσουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να υπάρξει ομοφωνία για να πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή να ψηφίσει και η Τουρκία με τη σχέση που έχει με την Ρωσία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Σλοβενία, τα Σκόπια, αν μπουν κτλ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Οπότε η λογική των Αμερικανών φαίνεται ότι είναι να υπάρχει μεν το ΝΑΤΟ, αλλά η στρατηγική της αποτροπής έναντι της αποτροπής, όπως θέλετε πείτε το, ή εξαναγκασμού ή εν πάση περιπτώσει πολεμική στρατηγική έναντι της Ρωσίας, να εδράζεται πάνω σε επιμέρους σχέσεις με κάποια κράτη. Φάνηκε δηλαδή και αυτό που έγινε με την Αυστραλία στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Οπότε το ΝΑΤΟ είναι πιθανόν να χρησιμοποιείται ως ένα είδος αυλής των ΗΠΑ, που εκεί όμως για να μπορούν αυτοί να συνεχίσουν να λειτουργούν ως κυρίαρχη δύναμη, πρέπει να βγουν στην επιφάνεια οι ανταγωνιστικές ταυτότητες μεταξύ των κρατών. Να υπάρχουν δηλαδή διαρκείς εντάσεις. Οπότε αυτό που γίνεται στα δυτικά, στα Βαλκάνια σήμερα και με τα Σκόπια, και που υπήρξε το φυσικό αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, που έβγαλε στην επιφάνεια τους βαλκανικούς εθνικισμούς και δεν τους κατέβνασε όπως νομίζανε πολλοί, πιθανώς να είναι εξ αρχής η στόχευση των ΗΠΑ. Και πού πάει αυτή η ιστορία κατά τη γνώμη σας? Σήμερα βεβαίως δεν θα το πούμε από άποψη επικαιρότητας, γιατί στο κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας τα έχουμε δει όλα διαχρονικά, πώς αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη οι γνώμες βουλευτών. Αλλά πού οδηγείται η κατάσταση? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα δικά μας, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών λειτουργεί ως ενδιάμεσο βήμα για να προχωρήσει η πλήρης μακεδονοποίηση εντός εισαγωγικών του ονόματος και της χώρας σε μια επιθετική εθνικιστική λογική. Το ΒΜΡΟ δηλαδή, που αναμένεται να καταλάβει την εξουσία, είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτά που ήδη γίνονται στη γειτονική μας χώρα, στα Σκόπια, θα τα χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να σβήσει το Βόρεια και από το Βόρεια Μακεδονία και να μείνει σκέτο Μακεδονία. Και δεν έχει θα λειτουργήσει πολύ πιο επιθετικά έναντι της Ελλάδος. Και γι' αυτό και η ταπεινή μου άποψη, εμένα που ακούγεται ακραία σε πολλούς, είναι ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία να δραπετεύσουμε από αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη συμφωνία, από τη στιγμή που η άλλη χώρα δεν τη σέβεται. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια, λένε οι διπλωμάτες και οι νομικοί, διότι αν εσύ δραπετεύσεις, τότε όταν επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις, καλές κακές δεν έχει σημασία, ο απέναντι που συζητάγαμε θα το εκμεταλλευτεί, θα το χρησιμοποιήσει, ότι σπάς διεθνείς συμβάσεις που είναι προσαρμοσμένες στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι ένα θέμα αυτό? Ναι, εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα τακτικών ενεργειών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ο στρατηγικός στόχος είναι ότι πρέπει να φύγεις από αυτή τη συμφωνία και η άλλη χώρα, η άλλη πλευρά, ο αντίπαλος, τολμώ να πω, σου δίνει ιδανικά πατήματα. Είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει αυτή την επιθετική λογική. Οπότε, επίσης, όλη αυτή η φιλολογία που υπήρχε, ότι μόλις γινόταν η συμφωνία θα εξομαλύνονταν η κατάσταση γενικότερα στα Βαλκάνια, δεν λειτουργήσε. Αντιθέτως, επαναλαμβάνω, όπως είπα και πριν, βγήκαν στην επιφάνεια εθνικιστικοί ανταγωνισμοί που δεν τους περιμέναμε. Η κατάσταση με τη Βουλγαρία, ας πούμε, δεν την περίμεναν, υποθέτω, αυτοί που ήταν τόσο υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών.
το θέμα η φιλορωσική, να το πούμε έτσι, πολιτική του ΒΜΡΟ, που θα αναλάβει πάλι την, αναμένεται να αναλάβει την εξουσία. Κύριε Γρυβά, λέει εδώ, λέει άλλος φίλος εδώ. Όμως κύριε Γρυβά, λέει, βάσει της συμφωνίας των Πρεσπών με όλα τις τα ταμείων, το όνομα δεν αλλάζει. Ανεξάρτητα το τι λέει τώρα ο αρχηγός του ΒΜΡΟ, διεθνώς και στο ΝΑΤΟ, ως Βόρεια Μακεδονία είναι. Ας πείσει τον κόσμο του πώς θα τη λένε, αλλά δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχει η de facto πραγματικότητα, η οποία κατά κανόνα είναι αυτή που επιβάλλεται αργά ή γρήγορα. Οπότε όταν τα Σκόπια προσπαθούν να επιβάλλουν de facto, να αναφέρονται, να χαρακτηρίζονται ως Μακεδονία. Δυστυχώς τους έδωσε, ήταν και το πολύ έτσι άσχημο στοιχείο της συμφωνίας, ότι ναι μεν Βόρεια Μακεδονία, αλλά μακεδονική ταυτότητα στον, όχι Βόρειο Μακεδονική. Οπότε υπήρξε, ας πούμε, η Κερκόπορτα που οδηγεί, επιτρέπει στα Σκόπια να μεταλλάξουν τη συμφωνία αυτή de facto, επαναλαμβάνω, ώστε να επιβάλλουν αυτό, άλλος φίλος, την ονομασία που θέλουν. Άλλος φίλος, μια ερώτηση στον κύριο Γρύβα. Είδατε εδώ, γεννήσατε ερωτήματα. Όλα αυτά γίνονται πλέον στα Βαλκάνια, λέει, εννοώ. Μήπως επειδή μπόρεσε να ανακάμψει η Ρωσία σε μη αναμενόμενο βαθμό μετά την πτώση Σοβιετικής Ένωσης, ή απλά πρέπει να συντηρείται η ιδέα του να υπάρχει αντίπαλος ώστε να έχει λόγο ύπαρξη στο ΝΑΤΟ? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Για ποιο λόγο δημιουργείται αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος? Δεν είναι και δεν ήταν κάτι νομοτελειακό. Στην πραγματικότητα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ακριβώς γιατί ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης σε όλα τα επίπεδα είναι πλέον η Κίνα, η λογική κίνηση που θα περίμενε κανείς, μια κίνηση που θα έκανε ο Ισραήλ ή ο Μπίσμαρκ, λοιπόν, ή ο Γλάστον, θα ήταν η προσέγγιση της Ρωσίας, ακριβώς για να υπάρξει ένα containment, μια περικύκλωση, μια ανάσχεση της Κίνας, και να αποφευθεί ο συνορωσικός άξονας που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Και θα ήταν και κάτι σχετικά εύκολο, δεδομένου του τεράστιου γεωπολιτικού δυνητικού ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας. Στην πραγματικότητα όμως η Δύση επέλεξε με αυτοκτονικό τρόπο, κατ' εμέ, αυτή τη λογική της διπλής ανάσχεσης, δηλαδή μια ακραία αντιρωσική στα όρια της ρωσοφοβικής πολιτικής, μια περικύκλωση της Κίνας και μια ολοκληρωτική αντιπαράθεση με την Κίνα που σπρώχνει τις δύο αυτές μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις και τον περιγυρό τους τη μία στην αγκαλιά της άλλης, και δημιουργείται μια, αυτή που αναφέρουμε εμείς, το εμείς δεν είναι πληθυντικός μεγάλο πρέπει, είναι πολλοί που το λέμε, μια hyper power, μια υπερδύναμη. Οπότε θα είναι σε βάθος χρόνου, θα είναι τα δύσκολα τα πράγματα για τη Δύση. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα και πιθανώς και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων να μην λειτουργούν, να μην κυριαρχούν ορθολογικά κριτήρια, αλλά άλλα. Ο φίλος Αχιλλέας, καλημέρα, λέει, στον κύριο Γρύβα. Θα ήθελα να το ρωτήσω πώς πρέπει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, κύριε Γρύβα, ιδίως τώρα στις ταυτόχρονες προκλήσεις των γειτόνων σε Κύπρο, Βαρόσια, έρευνες στην ΑΟΣ, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, ναυτικές ασκήσεις, drones, υπερπτήσεις στο κεντρικό Αιγαίο, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσει? Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές, με αυτό που λέμε αποτροπή. Αποτροπή σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πρωτοβουλία στις κινήσεις και πρέπει να έχεις και τον έλεγχο της κλιμάκωσης, της σύγκρουσης, της αντιπαράθεσης, όπως το τονίζει αυτό ο εισηγητής των σπουδών αποτροπής στην Ελλάδα, ο καθηγητής ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος. Δεν μπορείς να αντιδράσεις αντανακλαστικά στον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σε θέση να προχωρήσεις ακόμη και σε βίαιη αντιπαράθεση, εάν εσύ το κρίνεις. Μπορεί να ακούγεται αυτό πολεμοκάπηλο κτλ, αλλά δεδομένου ότι η Τουρκία συνεχίζει να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στρατιωτικά έναντι της Ελλάδος, επιμένω σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να απειλείς εσύ ότι θα αντιδράσεις στρατιωτικά σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάζει συνεχώς τις περιβόητες κόκκινες γραμμές. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχεις κόκκινες γραμμές για να ξεκινήσουμε να έχεις στρατηγική αποτροπή. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, είχε ενδιαφέρον σήμερα η συζήτηση, αν κρίνω και από τους ακροατές και τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θυμάμαι πριν 2 χρόνια, κύριε Γρυβά,
είχατε πρώτος αναφερθεί ότι οι γεωπολιτικές δυναμικές είναι τεκτονικές, αλλά είναι μιας ευρύτερης εικόνας. Θυμάμαι είχατε πει χαρακτηριστικά. Ξεκινούν από τον Αρκτικό κύκλο, Μεσόγειο, καταλήγουν τροποντινά στον Ειρηνικό. Τότε κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ τώρα Αρκτικό κύκλο. Σήμερα σε αυτούς τους τρεις κύκλους που τους βλέπουμε, που είναι ένα ενιαίο, ομόκεντρο είναι τελικά, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο κομβικό σημείο? Ακριβώς γιατί γίνονται αυτές οι παγκόσμιες αλλαγές και όντως ό,τι συμβαίνει σε όλο το σύστημα, το ευρασιατικό και το παγκόσμιο, επηρεάζει όλα τα μέρη. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στην Νότιο Συνική Θάλασσα, που συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες, επηρεάζουν ξεκάθαρα αυτά που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Αρκτικό το ίδιο. Ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, οι αλλαγές στον Αρκτικό με τη διαφαινόμενη τήξη των αρκτικών πάγων και το άνοιγμα των θαλάσσιων δρόμων εκεί δημιουργεί ένα είδος ταχύ διαδρόμου, δρόμου λεωφόρου ταχύας κυκλοφορίας γύρω από την Ευρασία και μέσα από την Παγκόσμια Νήσο, δηλαδή το σύστημα Ευρασίας Αφρικής. Αυτονομεί αυτό το σύστημα σε μεγάλο βαθμό από τις ωκεάνιες διαδρομές και αν το δει κάποιος στο χάρτη, εν πάση περιπτώσει, θα δει ότι έχει ένα εσωτερικό έθριο και το έθριο είναι η Μεσόγειος, το κέντρο, και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Εδώ λοιπόν είναι το μάτι του κυκλώνα, εδώ είναι το κέντρο των παγκόσμιων εξελίξεων και των παγκόσμιων ισορροπιών και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Τουρκία, που έχει μια αυτοκρατορική πολιτική, ακολουθεί μια αυτοκρατορική φιλοδοξία, ακολουθεί αυτή την πολιτική, την ολοκληρωτική, στην προσπάθεια ολοκληρωτικής κυριαρχίας, επαναλαμβάνω, στην Ανατολική Μεσόγειο και εξαφάνισης ως γεωπολιτικού δρόντος της Ελλάδος, γιατί κατανοεί πάρα πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο μετά μπορεί να πλασαριστεί σε αυτό που θέλει, δηλαδή στις πρώτες θέσεις του διεθνούς συστήματος, αν όχι στην πέμπτη που θέλει ήδη, αλλά στην πρώτη δεκάδα μια χαρά. Πριν σας αποχαιρετήσω, υπάρχει ένα μήνυμα από το φίλο το Θανάση. Στην πάντα εξαιρετική ανάλυση του κύριου Γρίβα, έχω μία ένσταση σήμερα, ειδικά όσον αφορά τους βόρειους γείτονες. Αναρωτιέμαι, ποιος δημιούργησε το πρόβλημα με την ονομασία? Δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς που ξεκίνησε, ή άλλοι το συνέχισαν, άλλοι το μετεξέλιξαν και τέλος άλλοι το έκλεισαν, σε εισαγωγικά, με τέτοιο τρόπο που αντί να το ρυθμίζουν, το κατοχυρώνουν? Και τέλος πάντων, τι νόημα έχει το όνομα όταν για χρόνια ολόκληρα για τους προστάτες μας, πάλι σε εισαγωγικά, το ζήτημα ήταν λυμένο δυστυχώς για μας ως Μακεδονία, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς με οποιοδήποτε όνομα, αυτοί εξακολουθούν, οι μεγάλοι παίκτες, να κάνουν τη γνωστή δουλειά τους και με αποτελεσματικότερο τρόπο μάλιστα. Τώρα να μην αρχίσουμε να φύγουμε υπολήψεις, γιατί είναι όντως το πρόβλημα αυτό έχει πολύ βαθιές ρίζες. Ωστόσο επιμένω ότι αποτελεί ένα βιασμό της ιστορικής πραγματικότητας, της ιστορικής αλήθειας, και η γεωπολιτική ταυτότητα, η γεωπολιτική υπόσταση μιας χώρας και ενός έθνους σε πολύ μεγάλο βαθμό εδράζεται ακριβώς πάνω στην ιστορία. Οπότε είναι ένα ζωτικό, είναι ένα πλήγμα ζωτικό για την Ελλάδα, στη ζωτική ταυτότητα της χώρας. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και ο φίλος ο Κώστας, εξαιρετική λέει αναφορά περί ΝΑΤΟ και Γερμανίας και Αμερικανών και Γερμανίας. Μόνο που, κύριε Γρίβα, λέει, είχαμε προχθές την πτώση του τείχου στην επέτειο. Καλό θα ήταν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί να θυμηθούν γιατί φτιάχτηκε το τείχος, διότι πρώτοι παραβίασαν τη Συμφωνία των Τεσσάρων. Εντάξει, είναι μία άποψη αυτή που κατατίθεται εδώ. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά, παιδιά. Είναι μας σε άλλο πεδίο συζήτησης. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου στέλνουν εδώ πάρα πολύ. Κύριε Γρίβα, λέει, σας ακούμε προσοχή. Το ερώτημα είναι ένα. Και αν η Τουρκία νιώσει έτοιμη ότι μπορεί να δράσει σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στρατιωτικά, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, εγώ επιμένω σε αυτό ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει ένα μικρό στρατιωτικό πλεονέκτημα υπέρ της Ελλάδος. Και η Τουρκία, ακριβώς γιατί είναι μια πολύ πιο εύθραυστη γεωπολιτικά χώρα από τη Ελλάδα, γιατί ακριβώς έχει αυτές τις τεράστιες αντιφάσεις στο εσωτερικό της και το πολιτικό της σύστημα είναι πολύ πιο τρωτό, πάρα πολύ δύσκολα θα πάρει αυτή την απόφαση. Αλλά εάν πάση περιπτώσει την πάρει, τότε εσύ οφείλεις, γιατί αποτροπή σημαίνει ότι πρέπει και να είσαι και να έτοιμος να πολεμήσεις. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Εάν λοιπόν ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, σύμφωνα με την ιστορική φράση του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε πρέπει και εμείς να την ακολουθήσουμε και μέσα σε αυτό μέσα στο φρενοκομείο, εν πάση περιπτώσει, να επιβάλλουμε τη δική μας θέση. Να έχουμε μια θεωρία νίκης, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η πολεμική αναμέτρηση είναι απευκταία,
Αλλά αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε πρέπει να νικήσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και να επιβάλλουμε εμείς τη γεωπολιτική μας θέληση στην περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να έχουμε μια άρνηση της πραγματικότητας. Η Τουρκία είναι μια πραγματική απειλή. Και ό,τι κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε έχει στοιχεία ρίσκου, όποια πολιτική και να ακολουθήσουμε. Η πιο ακραία κατευναστική πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε πολεμική αναμέτρηση πάρα πολύ πιο εύκολα κατ' εμέ, αλλά και η αποτρεπτική στρατηγική μπορεί και αυτή να οδηγήσει. Οπότε εσύ οφείλεις να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις με τον κατάλληλο τρόπο αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, δεν θα σε αφήσουν να γιάστε σήμερα, λέει ο Τάσος. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση η Τουρκία χωρίς να πάρει σήμερα υπόψη της τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας? Σε ποιον θα στηριχτεί σήμερα, για σήμερα λέει? Φυσικά και μπορεί να θα κάνει. Θα πάει ενάντια, το συμπληρώνει, στο ΝΑΤΟ χωρίς συμμάχους? Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για κάποια να κάνει μια... Όπως έκανε στην Κύπρο, ας πούμε, το 1974, θα μπορούσε υπό την έννοια ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι από στρατιωτική παρέμβαση άλλων δυνάμεων, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εάν αποφασίσει να αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες στην περιοχή δια των όπλων, πράγμα το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να το κάνει εναντί της Ελλάδος, τότε, αλλά και αν μπορούσε, τότε ναι, θα υπήρχε πολύ σοβαρή αντίδραση, όχι μόνο από πολλές κατευθύνσεις του πλανήτη, εν πάση περιπτώσει. Κωνσταντίνος Γρυβάς, θέλω να τον ευχαριστήσω και για την εξόντωση απαντώντας σε ακροατές, αλλά είχε ενδιαφέρον σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γρυβά, να είστε καλά.